χαίρομαι διπλά γιατί είναι και η πατρίδα της πρωταγωνίστριάς μας και είναι ωραία η σύμπτωση αυτή. Πράγματι η παράσταση που κάναμε, θέλω να το τονίσω, νομίζω ότι είναι από τις πιο μεγάλες, τις πιο φιλόδοξες παραγωγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνετε, σε μια εποχή δύσκολη κρίση, το ότι συναντηθήκαμε, όχι μόνο η Μαρινέλα με τη Βέμπο επί σκηνής, συναντηθήκαμε τόσοι πολλοί άνθρωποι, ηθοποιοί, τεχνικοί κτλ., είναι κάτι σπάνιο και μακάρι να έχει συνέχεια. Γιατί η καιρή είναι δύσκολη και ξέρετε ότι τόσο μεγάλες παραγωγές πια είναι επικίνδυνο να γίνουν για οικονομικούς λόγους. Πρέπει να πω ότι είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη αυτή η συνάντηση. Η Μαρινέλα συναντάει τη Βέμπο, γιατί ένα μεγάλο όνειρο, ένα όνειρο ζωής νομίζω, της Μαρινέλας γίνεται πράξη. Το ότι μου το εμπιστεύτηκε, το ότι μου επικοινώνησε την τεράστια αγάπη και το σεβασμό της για τη Βέμπο, ήταν η κινητήρια δύναμη για να γραφτεί αυτό το κείμενο και για να μπούμε σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, το οποίο, όπως είπε πριν και ο Μιχάλης ο Αδάμ, είναι μια εργασία πολλών μηνών, για να μην πω σχεδόν ενός χρόνου. Να βρεθεί το υλικό, συναντήσεις, αγωνία, δύο θρύλοι. Η αγωνία μας πάντα το σήμερα να συναντήσει το χθες, να μην κάνουμε μία παράσταση ακριβώς μένοντας το ότι η Σοφία Βέμπο και αυτό όλο το πράγμα και τα τραγούδια κάνουν κάτι μουσιακό, κάτι παρελθοντολογικό, κάτι παλιό. Είδαμε πολλά κοινά και δεν τυχαίο ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε και συγκινήθηκε. Αυτές, ξέρετε, οι παλιές εποχές, οι δύσκολες, με έναν τρόπο νομίζω σήμερα είναι αναγκαίες, όχι μόνο για να θυμηθούμε, αλλά για να εμψυχωθούμε. Το ότι είναι πεσμένο το ηθικό μας αυτή την εποχή της κρίσης που λέμε, που είναι και οικονομική, είναι και πνευματική, μας κάνει πολλές φορές να γυρίσουμε σε ένα βέβαιο, επειδή είναι αβέβαιο το μέλλον, σε ένα παρελθόν το οποίο είχε δύναμη, είχε μια λεβεντιά, είχε αντίστοιχες δυσκολίες, αλλά και πολύ πάθος, φλόγα και ενθουσιασμό. Δεν αναλύεται μια παράσταση, θέλω να τη δείτε. Είναι μια παράσταση που τραγουδάς, γελάς, κλαις. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση συναισθηματικής γκάμας. Ήταν μεγάλη τύχη το ότι βρέθηκα με πάρα πολύ σημαντικούς συντελεστές, ηθοποιούς, τους οποίους πρέπει να τους αναφέρω. Τον Φωκά τον Ευαγγελινό που έχει κάνει τις χορογραφίες, τον Γιώργο τον Καβαλά, τον σκηνογράφο, και τον Γιάννη τον Μουρίκη, που πραγματικά έχουν κάνει, θεωρώ, ένα σκηνογραφικό άθλο. Την Εύα την Άθενα στα κοστούμια, τον Γιώργο τον Ζαχαρίου, που έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις και είναι ο μουσικός διευθυντής μας. Δεν ξέρω εάν ξέχασε κανέναν. Την Ελευθερία την Δεκό, που έχει κάνει σκοτισμούς. Πρόκειται λοιπόν για μια συναστρία, ο Χρήστος ο Στέριοπλου, ο Αντώνης ο Λουδάρος, η Χριστίνα η Αλεξανιά, ο Μιχάλης ο Μαρίνος, η Νεφέλη Ορφανού, ο Κωστής ο Τάσος και τόσοι πολλοί που θα τους έχετε σίγουρα από τα Δελτία Τύπου και δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους εδώ. Μια συναστρία, όλοι μαζί με πολύ ενθουσιασμό, θεωρώ ότι κάναμε πάνω σε ένα παλιό εντός εισαγωγικών θέμα, μία φρέσκια δουλειά, πολύ ζωντανή, πολύ ρυθμική και με πάρα πολύ μεγάλο κέφι. Θα δώσω το λόγο στην Μαρινέλα. Είστε καλά όλοι. Χαίρομαι και πέρσι έτσι τέτοιο καιρό νομίζω πάλι εδώ ήμουν. Βεβαίως είπαν πάρα πολλά πράγματα ο κύριος Αδάμ και ο κύριος Ζούλιας. Και κάθε φορά τους λέω όταν έρχονται ή βγαίνουμε για press conference, μη λέτε τόσα πολλά, σας παρακαλώ. Γινόμαστε και γελοί στο τέλος. Πενεύουν τη Μαρινέλα, κάνει αυτό, τώρα βρήκαν άλλο. Υποκριτικό ταλέντο, προσέξτε. Άρα τι θα πάθουμε. Και πού να ξέρουν τι μέλλον έχω ακόμη μπροστά μου. Παιδιά μη γελάτε, σοβαρά το αυτό. Το ξέρω. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω τίποτε. Ειλικρινά, άφηντα πανόλα, τι να κάνω, να πενέψω τα γένια μου.
Α, ο κύριος Ζούλιας, βέβαια. Δεν έχει γένεια. Όχι, δεν έχει, εντάξει. Για τη Σοφία να μας πει. Σοφία. Με φώναξε Σοφία. Γιατί έτσι με φωνάζεις το... Είναι συγκλονιστική βέβαια, πραγματικά το λέω, είναι πολύ ωραία παράσταση, τώρα ας το πω και αυτό και ας παιδευτώ, είναι πολύ ωραία παράσταση. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία που νιώθω κάθε μέρα παίζοντας εκεί επάνω, τραγουδώντας προπαντός τα τραγούδια της Σοφίας, γιατί έχει τόσο ωραία τραγούδια, είναι κάτι το συγκλονιστικό κάθε μέρα, δηλαδή, 3 ώρες πάνω εκεί, νομίζω ότι όταν τελειώνει η παράσταση, νομίζω ότι περάσαν 5 λεπτά μόνο. Δεν είμαι καθόλου κουρασμένη και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε πάρα πολύ καλά όλοι. Νομίζω όλοι οι συνεργάτες πάνω εκεί νιώθουμε έτσι, γιατί κλείνει η αυλαία και ξαφνικά τραγουδάμε πάλι, χορεύουμε, γελάμε. Δεν έχουμε καθόλου, ξέρετε αυτό, επειδή έχω κάμποσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, κάμποσα, πολλά. Ξέρετε εσείς, μερικοί από εσάς αγέννητοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που εισπράττω εγώ εκεί πάνω είναι από τα ωραιότερα που μου φύλαξε να έχω η ζωή μου από εδώ μέσα, σήμερα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, πόσες φορές δίνεται η ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που τραγουδάει πολλά χρόνια να του δώσουν αυτή την ευκαιρία να εκφραστεί αλλιώς. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα είπαν τόσο ωραία, θα τα πούνε και παρακάτω. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, αυτό το βλέπετε. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθατε από μένα. Και αυτή ο ήλιος σήμερα, εμείς τον φέραμε. Δεν τον έφερε κανένα. Εμείς φέραμε τον ήλιο. Εγώ συναντήθηκα με τη Μαρινέλα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, γιατί πρώτη φορά βρισκόμαστε στη σκηνή και με κάνει αυτή η γυναίκα να αισθάνομαι πολύ ωραία πάνω στη σκηνή. Το ότι είμαστε μαζί, παίξαμε στο Ύστερ ήρθαν οι μέρησες μαζί. Και συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στη σκηνή. Στη σκηνή. Και δεν ξέρω, επειδή έχω παίξει σε πάρα πολλές παραστάσεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν ήδη θεάτρου, δεν ξέρω αν υπάρχει εμπορικό θέατρο, δεν ξέρω αν υπάρχει ποιοτικό θέατρο. Για μένα η σκηνή παντού είναι ίδια και για άλλη μια φορά διαπιστώνω το πόσο όμορφο είναι να βρίσκεσαι με ανθρώπους στη σκηνή που να σου έχουν και να τους έχεις εμπιστοσύνη. Και επίσης να έχεις έναν άνθρωπο από κάτω να σε βλέπει και να σε κατευθύνει, έχοντάς του εμπιστοσύνη και να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που λέμε δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί κάθε μέρα επί σκηνής, γιατί είναι μια ρευστή κατάσταση η παράσταση και κάθε μέρα διαπιστώνω το πόσο όμορφο είναι να έχεις απέναντί σου και δίπλα σου ανθρώπους που να τους έχεις και να σου έχουν εμπιστοσύνη. Μόνο έτσι προχωράς και αυτή η παράσταση την έχει αυτή την ιδιότητα και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή την παράσταση.